ο συνοδείας σήμερα στη γιορτή της, σεβασμιότατε Άγιε Αδελφέ Μητροπολίτα Πράτας κύριε Αλέξιε, αδελφοί μου και πατέρες, Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς αυτής και Σεβασμίας Μονής και οι άλλοι πατέρες, αλλά και αδελφοί μου αγαπητοί, έχοντας λέγω ως συνοδεία μας τα μοίρα της καρδιάς μας και τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς την υπερευλογημένη δέσποινα του κόσμου, ανηφορήσομαι για μια ακόμα φορά στο ευλογημένο αυτό μοναστήρι της, προκειμένου να την τιμήσουμε, να την υμνολογήσουμε, αλλά και να την παρακαλέσουμε, αφού αυτή είναι η μητέρα του Θεού, αλλά και η δική μας γλυκυτάτη μητέρα. Να παρακαλέσουμε αυτή που ευκαίρως ακαίρως εκφράζει την πολύ της αγάπη προς όλα τα τέκνα του Υιού και Θεού της, που είναι και δικά της τέκνα προς όλους δηλαδή ημάς, οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως μικροί και μεγάλοι, γνωρίζοντας τας πολλάς ευεργεσίας της υπερευλογημένης και τιμίας Θεοτόκου, ερχόμαστε μπροστά στο Άγιο εικονισμά της και προσπίπτομε γονιμετής και την παρακαλούμε. Αλλά πώς εκφράζεται, αδελφοί μου, αυτή η αγάπη της Παναγίας μας προς το ανθρώπινο γένος? Ας δούμε με λίγα λόγια αυτό το θέμα καταρχάς και ας δούμε και πώς εμείς εκφράζουμε και πρέπει να εκφράζουμε την αγάπη μας προς τη μεγάλη αυτή μάνα του Κυρίου μας και δική μας μητέρα, όπως είπα στην αρχή, και πώς πρέπει να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί αυτή, όπως ήδη θα είπω, ευκαίρως ακαίρως εκφράζει την πολύ της και άμετρον αγάπη. Πρώτον, την εξέφρασε με την υπακοή της το θέλημα του Θεού, ως νέα Εύα, ως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αφού η παλαιά Εύα δια της παρακοής οδήγησε το ανθρώπινο γένος εις την αράν, εις την κατάραν δηλαδή. Η Παναγία μας ως νέα Εύα, ως η γυναίκα και η μάνα της υπακοής, οδήγησε το ανθρώπινο γένος εις την χαράν, αφού έφερε τον Υιόν και Θεόν της εις τον κόσμο ως άνθρωπον και τον έδωκε εις το ανθρώπινο γένος ως καρπόν γλυκύτατον, προκειμένου εμείς να έχουμε πλέον τη δυνατότητα, γευόμενοι του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του, να γινόμεθα πολίτες της Βασιλείας του Θεού, από όπου εξήγαγεν ημάς η ανυπακοή της πρώτης Εύας.